Λοιπόν, εύχομαι σε όλους και σε όλες καλή χρονιά. Το 2018 είμαι βέβαιο ότι θα είναι για όλους μας ένας, μια χρονιά ορόσημο, μια χρονιά σταθμός, ένα έτος γεμάτο προκλήσεις, που βεβαίως αυτές οι προκλήσεις για να μπορέσουν να, να ελοποιηθούν και να κερδιστούν με τον θετικότερο δυνατό τρόπο χρειάζεται σκληρή δουλειά ώστε να είναι όχι μόνο ένα έτος ορόσημο, αλλά και ένα έτος δικαίωσης για τις θυσίε του ελληνικού λαού. Νομίζω ότι μπήκε με καλούς Ιωνούς το 2018, ιδιαίτερα στον τομέα της οικονομίας. Μέσα στο επόμενο διάστημα και με ορόσημο αυτή τη συνεδρίαση, την κρίσιμη του Eurogroup 22 του Γενάρη, ολοκληρώνουμε τη διαδικασία της τρίτης αξιολόγησης, και περνάμε στο τελευταίο κεφάλαιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής που συμφωνήσαμε υπογνωστές συνθήκες το καλοκαίρι του 2015. Και έτσι κλείνουμε έναν πολύ μεγάλο κύκλο, μακροχρόνιο κύκλο επιτροπίας για τη χώρα που ξεκίνησε από το Μάιο του 2010 όταν η χώρα μας αποκλείστηκε από τις αγορές χρήματος. Ο αποκλεισμό αυτό δεν ήρθε φυσικά τυχαία. Ήταν το αποτέλεσμα στρεβλών πολιτικών επιλογών δεκαετιών που άφησαν τη χώρα μας έρμεο των συνεπειών μια παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που χτύπησε την Ελλάδα πιο βία από κάθε άλλη χώρα του κόσμου. Πολλά μπορεί να πει κανείς για τις αιτίες αυτής της εξέλιξης. Πρώτα απ' όλα μια οικονομία με σαθρή βάση, χωρίς αναπτυξιακό σχέδιο, με διαχρονική υστέρηση στον τομέα των εσόδων. Δεύτερον, ένα κράτος στο οποίο οργίαζε μία πελατειακή λογική, η διαφθορά αλλά και η γενικευμένη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Και αυτό το τελευταίο επίσης δεν ήταν αποτέλεσμα ούτε αμέλειας, ούτε ανικανότητας, αλλά μία συνειδητή πολιτική, μια στρατηγική, θα έλεγα, οικοδόμηση συνενέσεων. Και τρίτον, σε όλα αυτά ήρθαν να προσθεθούν αμέσως μετά την αδυναμία της χώρας να μπορεί να δανείζεται από τις αγορές και τον εξαναγκασμό της σε προγράμματα προσαρμογής. Ήρθαν να προσθεθούν προγράμματα που όχι μόνο δεν οδήγησαν στις αναγκαίες θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις και αλλαγές, αλλά οδήγησαν σε ένα καθοδικό σπιράλ που βήθησε την ελληνική οικονομία στην ύφεση και τεράστια τμήματα της ελληνικής κοινωνίας στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Εμείς προσπαθήσαμε κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης του 2015 να αντιστρέψουμε την φορά, την φορά αυτών των πολιτικών επιλογών. Δεν καταφέραμε, βεβαίως όσα θα θέλαμε, αλλά πετύχαμε ένα πρόγραμμα που δεν μπορεί ούτε καν να συγκριθεί με τα δύο προηγούμενα. Και τούτο διότι λάβαμε υπόψη μας όχι μόνο τα μεγέθη τα οικονομικά, τα δημοσιονομικά, αλλά και την κοινωνία και τις ανάγκες της κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Οι κοινωνικές αυτές ανάγκες εντάχθηκαν στην εξίσωση ως μία από τις μεταβλητές του προγράμματος. Και ήταν ακριβώς αυτός ο λόγος που παρά τις αναμφισβήτητες κοινωνικές συνέπειες καταφέρνουμε σήμερα να μπαίνουμε στην τελική φάση ολοκλήρωσης του τρίτου και τελευταίου προγράμματος, του τρίτου προγράμματος, αλλά και του μόνου προγράμματος που ολοκληρώνεται με επιτυχία. Και αυτό έχει σημασία να το πούμε. Όλα δείχνουν, λοιπόν, ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Η δημοσιονομική προσαρμογή έχει ήδη ολοκληρωθεί. Το 2017 πετύχαμε για τρίτη συνεχόμενη φορά δημοσιονομική υπεραπόδοση, ενώ η τρίτη αξιολόγηση κλείνει χωρίς ούτε, νέα, ούτε ένα ευρώ νέα δημοσιονομικά μέτρα. Και αυτή είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στα 8 χρόνια που βρισκόμαστε εντός προγράμματος. Ποτέ ξανά στο παρελθόν δεν έκλεισε μια διαδικασία αξιολόγησης, ένας νέος προϋπολογισμός, χωρίς την απέτηση από την πλευρά των δανειστών μας για νέα δημοσιονομικά μέτρα. Την ίδια στιγμή, όμως, και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, η οικονομία συνολικά έχει μπει σε φάση ανάκαμψης. Τα θεμελιώδη μεγέθη ανακάμπτουν σταθερά. Οι ξένες επενδύσεις το 2017 άγγιξαν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό ρεκόρ για την τελευταία δεκαετία, όχι μόνο για την περίοδο της κρίσης, ενώ και το λιανικό εμπόριο παρουσιάζει ανάκαμψη, που ενισχύθηκε <Κι> ακόμη περισσότερο και ως αποτέλεσμα της ε, απόφασης μας για την παροχή του κοινωνικού μερίσματος, το Δεκέμβρη, α, συνολικού ύψους πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Αν συνυπολογίσουμε και τις ε, επιστροφές της συντάξης, συνολικά πάνω από ένα Πήγε στου πιο αδύναμου και βεβαίω, αν όχι όλο, η συντριπτική του πλειοψηφία αφού του ποσού έπεσε αμέσως στην πραγματική οικονομία. Ταυτόχρονα, βλέπουμε επίση ότι για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια οι αμοιβέ αυξάνονται, ενώ και το μέσο διαθέσιμο εισόδημα έχει περάσει σε θετικό έδαφο. Πράγμα που είναι ίσως και το κυριότερο στην μάχη για τη μείωση των ανισοτήτων που στο εξή αποτελεί και ένα από του κεντρικού, ίσω τον κεντρικότερο στόχο αυτή τη κυβέρνηση. Είναι ακριβώ αυτά τα χειροπιαστά συγκεκριμένα αποτελέσματα που έχουν οδηγήσει στην σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Εμπιστοσύνη που βεβαίως εκφράζεται και στην εντυπωσιακή πορεία, κατά κοινή παραδοχή εντυπωσιακή πορεία των ελληνικών ομολόγων. Δεν θέλω να κουράσω με νούμερα, αλλά να σημειώσω ότι το ελληνικό δεκαετές ομόλογο κινείται ήδη σε έδαφος κάτω από το 4%, σημειώνοντας τις χαμηλότερες αποδόσεις του εδώ και μια δεκαετία. Την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, έκλεισε με το χαμηλότερο ποσό της τελευταίας δωδεκαετίας. Άρα είναι φανερό ότι πλέον έχουμε μπει σε μια πορεία που φανερώνει πως η επιστροφή της χώρας μας στις αγορές χρήματος τον ερχόμενο Αύγουστο, μετά τον ερχόμενο Αύγουστο, όταν και λίγη η Δανειακή Σύμβαση, δεν θα είναι κάτι το οποίο είναι απλά μια ρητορική ή ένα σύνθημα, είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί. Όλες οι ενδείξεις αυτό φανερώνουν και συνεπώς νομίζω ότι αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος τον Αύγουστο να μπει ένα οριστικό τέλος στα προγράμματα, στη συνθήκη της Επιτροπίας, στην οποία η χώρα μας μπήκε τον Αύγουστο του 10, ακριβώς επειδή δεν μπορούσε να δανειστεί από τις αγορές. Σήμερα, λοιπόν, ε, τα μεγέθη είναι τέτοια που μας γυρνάνε σε χρόνια πολύ πριν το 10. Έχουμε χαμηλότερο 12 ετίας, που σημαίνει ότι αν αυτή τη στιγμή βγούμε στι αγορέ. Έχουμε ένα ποσό που δανειζόμασταν το 2006, πολύ πολύ πριν την κρίση. Δεν είναι όμως μόνο τα αποτελέσματα στην οικονομία που είναι θετικά. Και το κρίσιμο για μας αυτή την ώρα είναι να μπορέσουμε να μεταφέρουμε τους θετικούς δείκτες στην πραγματική ζωή των πολιτών από τους αριθμούς, τα θετικά μηνύματα να πάνε στους ανθρώπους. Αυτό είναι το κρίσιμο. Έχουμε λοιπόν θετικούς, θετικά μηνύματα και θετικούς δείκτες όχι μόνο στην οικονομία αλλά και στην κοινωνία. Η ανεργία μειώνεται σταθερά τα τελευταία δυόμιση χρόνια. Κατά τη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης έχουν δημιουργηθεί περίπου 320.000 περισσότερες θέσεις εργασίας με την πλειοψηφία αυτών των νέων θέσεων να είναι θέσεις πλήρους απασχόλησης. Παρά το γεγονός βεβαίως ότι το ποσοστό μερικής απασχόλησης είναι ακόμη υψηλό, το σημαντικό είναι ότι καταφέραμε να αντιστρέψουμε τη φορά. Την τάση δηλαδή υπέρ των θέσεων μερικής απασχόλησης που είχε δημιουργηθεί ιδιαίτερα την περίοδο 2012-2015. Ενώ την ίδια στιγμή δίνουμε μάχες με θετική έκβαση πολλές φορές στον τομέα της υποδηλωμένης και της εργασίας, έχοντας καταφέρει να μειώσουμε το ποσοστό από το 19% στο 13%. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής μας επίσης έχουν γίνει μεγάλες τομές και στον τομέα της καταπολέμησης, της γραφειοκρατίας, της πάταξης, της διαφθοράς, αλλά κυρίως στον τομέα της οικοδόμησης ενός νέου κοινωνικού κράτους. Είναι ακριβώς σε αυτό το σημείο που γίνεται εμφανής και η διαιρετική γραμμή που μας χωρίζει από τις δυνάμεις του παλιού πολιτικού συστήματος. Είναι εκεί που φαίνεται με χαρακτηριστικό τρόπο τι σημαίνει α, πως η κοινωνική μεταβλητή έχει ενταχθεί στην εξίσωση της διαμόρφωσης του προγράμματος προσαρμογής. Δεν χρειάζεται να πω πολλά, αρκεί να περιγράψω αρκεί να αναφερθώ στον προπολογισμό των οικογενειακών επιδομάτων που στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για την τρίτη αξιολόγηση καταφέραμε να αυξηθεί κατά 260 εκατομμύρια ευρώ το 2018 φτάνοντας αθρηστικά στα 910 εκατομμύρια. Πράγμα που σημαίνει ότι φέτος περίπου 600.000 οικογένειες θα δουν αυξημένα επιδόματα τέκνων. Να αναφερθώ επίσης στις μεγάλες προσπάθειες για τη χρηματοδότηση και στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που φαίνεται ότι σιγά σιγά έχει αρχίσει να στέκεται στα πόδια του παρά τα προβλήματα, αλλά να αναφερθώ και στην μεγάλη προσπάθεια για τη μεταρρύθμιση που αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που είναι σε εξέλιξη με τη δημιουργία τοπικών μονάδων υγείας. Να αναφερθώ στα 140.000 σχολικά γεύματα αλλά και στις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται στο χώρο της παιδείας για την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Όλα αυτά και πολλά περισσότερα αποτελούν συγκεκριμένα δείγματα γραφής για τις προθέσεις και το σχεδιασμό μας. Και το 2018, έτος εξόδου από την Μνημονιακή Επιτροπή, θα είναι μια χρονιά επιτάχυνσης, ευάθυνσης, των δικών μας πολιτικών αντιλήψεων και πρωτοβουλειών. Θα είναι μια χρονιά όπου θα μπορέσουμε να κάνουμε ακόμη πιο σαφές το δικό μας ταξικό πρόσημο και τον δικό μας πολιτικό προσανατολισμό. Και θα έλεγα ότι αυτό ακριβώς είναι και το κλειδί για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτό είναι το κλειδί για την ενίσχυση μιας μεγάλης κοινωνικής συμμαχίας με τα στρώματα που θέλουμε προνομιακά να εκφράζουμε και να εκπροσωπούμε. Μας κατηγορούν κάποιοι για μεροληψία. Εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή η ομολογημένη μεροληψία δεν οδηγεί, όπως κάποιοι κατηγορούν, σε ένα νέο κοινωνικό διχασμό. Δεν οδηγεί σε μια νέα διαίρεση. Αντίθετα, θα έλεγα ότι ενώνει όλους τους πολίτες, όλες τις κοινωνικές δυνάμεις, σε έναν ενιαίο αναπτυξιακό σχεδιασμό με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι ακριβώς αυτή η μεροληψία που μπορεί να εγγυηθεί, θα προσέθετε εγώ, την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη χωρίς ταυτόχρονη προσπάθεια για μείωση των ανισοτήτων, χωρίς ενίσχυση του εισοδήματος, χωρίς αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής και της δικαιοσύνης. Κάθε άλλη συνταγή έχει αποδειχθεί στο παρελθόν ότι δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να προετοιμάζει το έδαφος για μια νέα κρίση. Εμείς αντίθετα διαμορφώνουμε καθημερινά τις προϋποθέσεις για να φύγουμε οριστικά από τη συνθήκη της κρίσης. Και το καλοκαίρι του 2018, το τέλος των μνημονίων θα είναι για μας ένας σταθμός στη μακρά πορεία ανάκαμψης της οικονομίας και στη μακρά πορεία για την ανασυγκρότηση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ισορροπίας. Ένας σταθμός, σημαντικός μεν, αλλά όχι το τέλος της διαδρομής. Γιατί στόχος μας δεν είναι να επιστρέψει η χώρα στην πρώτη 2010 περίοδο, κουβαλώντας τις ίδιες παθογένειες, τις ίδιες τρευλώσεις, και τις ίδιες αδυναμίες που την οδήγησαν στη χρεοκοπία. Γι' αυτό και επενδύουμε σε έναν αξιόπιστο και μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχεδιασμό με στήριξη των επενδύσεων, με κεντρικό ρόλο στην εργασία, με αναδιανεμητικό πρόσημο, με στήριξη του κοινωνικού κράτους και με καταπολέμηση της διαφθοράς. Επιτρέψτε μου όμως λίγα λόγια για αυτό το τελευταίο για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Διότι πιστεύω ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς μαζί με την στήριξη της αργασίας και την οικοδόμηση ενός νέου κοινωνικού κράτους ίσως αποτελούν και τον πυρήνα, τον σκληρό πυρήνα των κυβερνητικών πρωτοβουλειών της νέας περίοδου. Τρία χρόνια τώρα δίνουμε καθημερινή μάχη. Μάχη στο εσωτερικό των Υπουργείων, μάχη στο Κοινοβούλιο, μάχη στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, δίνουμε αγώνα απέναντι σε πρακτικές, σε δίχτυα, σε διαμορφωμένες και βαθιά εμπεδομένες αντιλήψεις. Και είναι λαϊκή απέτηση αυτή τη μάχη και αυτή την προσπάθεια να τη συνεχίσουμε. Να πετύχουμε περισσότερα και πιο απτά αποτελέσματα, να αποδείξουμε ότι όχι μόνο εμείς είμαστε διαφορετικοί, αυτό νομίζω είναι το εύκολο, γιατί είμαστε και φαίνεται αλλά να αποδείξουμε και ότι είμαστε αποφασισμένοι. Αποφασισμένοι να επιμερίσουμε ευθύνε, να αποκαταστήσουμε το αίσθημα δικαίου, να συνδράμουμε στο, στην μεγάλη, στην κοινή απέτηση, θα έλεγα, για την απόδοση δικαιοσύνης. Και θα ήθελα να πω ότι αυτή την προσπάθεια θα τη συνεχίσουμε όλοι μαζί και ότι κι εγώ είμαι αποφασισμένος αυτή η προσπάθεια να μην μείνει στη μέση. Θα κάνω και θα κάνουμε όλοι μας ό,τι πρέπει ό,τι περνάει από το χέρι μα για να μην μείνει στη μέση. Έχουμε ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό να σχεδιάσουμε συγκεκριμένε πολιτικέ πρωτοβουλίε ώστε να αποδίδουμε καθημερινά δικαιοσύνη. Να μην επιτρέπουμε, για παράδειγμα, να, γίνεται, να γίνονται στόχους, στόχος του κράτους ή των τραπεζών η φτωχοδιάβολοι της μισθωτής εργασίας ή της μικρής επιχειρηματικότητας, ενώ την ίδια στιγμή μεγαλοεπιχειρηματίες που χρεοκόπησαν τις επιχειρήσεις τους και έβγαλαν τα χρήματά τους αφορολόγητα στο εξωτερικό ή και πολιτικοί που διασπάθησαν δημόσιο χρήμα να συνεχίζουν ανενόχλητοι να απολαμβάνουν τους καρπούς των παρανομιών τους στην πλάτη του ελληνικού λαού. Έτσι μόνο μπορούν να διαμορφωθούν και οι συνθήκες για την οικοδόμηση ενός νέου κοινωνικού και παραγωγικού μοντέλου και εκεί πρέπει να εστιάζονται όλες μας οι προσπάθειες. Δίκαιη ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά και απόδοση δικαιοσύνης. Για όλα όσα συνέβησαν στο παρελθόν, πλήγωσαν τη χώρα και την οδήγησαν στη χρεοκοπία. Το 2018, λοιπόν, θα είναι ένα έτος γεμάτο προκλήσεις. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά και σημαντικές ευκαιρίες, ευκαιρίες που δεν πρέπει να χάσουμε όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και στην εξωτερική πολιτική. Όπως για παράδειγμα στο θέμα της ε, ονομασίας της πρώην Ιγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, που εδώ και 25 χρόνια βαλτώνει και βαλτώνει εις βάρος της χώρας μας. Έχουμε ένα παράθυρο για λύση στο βαθμό που η στροφή των γειτόνων μας αποδειχθεί ειλικρινής λύση που αν επιτευχθεί θα είναι προς όφελος της ειρήνης και της συνεργασίας στη Βαλκανική, αλλά και προς όφελος μιας νέας δυναμικής για τη χώρα μας στην ευρύτερη περιοχή. Τις επόμενες μέρες, λοιπόν, θα φανεί κατά πόσο είναι εφικτό να γίνουν ουσιαστικά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Τις επόμενες μέρες, όμως, δεν θα φανεί, θα γίνουν ουσιαστικά βήματα για να πάρουμε και την τελευταία στροφή, θα λέγα εγώ, πριν μπούμε στην τελική ευθεία του προγράμματο, στην τελική ευθεία των μνημονίων. Ολοκληρώνουμε τη διαδικασία τη τρίτη αξιολόγηση και περνάμε στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων για την έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα. Άρα λοιπόν είναι ακριβώ το 18 το έτο που θα διαμορφωθούν οι προποθέσει επόμενη μέρα για την οικονομική ανάκαμψη, για την αναβάθμιση της διεθνούς θέσης και του διεθνούς ρόλου της χώρας μας, αλλά εγώ θα προσέθετα και για τους ορίζοντες που θα ανοίξουν για μια νέα μεγάλη πολιτική νίκη το 2019. Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε με προσήλωση ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Συντονισμένα, με αλληλεγγύη, χωρίς παλινοδίε, χωρίς καθυστερήσεις και βεβαίως την ίδια στιγμή να έχουμε στο μυαλό μας ότι έχουμε μπροστά μας να ολοκληρώσουμε και τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές για τις οποίες έχουμε ήδη δεσμευτεί, να τις ολοκληρώσουμε αφήνοντας και το αποτύπωμα, το βαθύ μεταρρυθμιστικό στίγμα. Για παράδειγμα, να υλοποιήσουμε τη μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τη μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση για το νέο λύκειο και την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, να προχωρήσουμε τη μεγάλη την μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση, να ολοκληρώσουμε τον πλατή κοινωνικό διάλογο των περιφερειακών συνεδρίων για να καταλήξουμε στο νέο αναπτυξιακό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση, υλοποιώντα την ίδια στιγμή όσα έχουμε δεσμευτεί μέχρι στιγμή στι τοπικέ κοινωνίε με του παραγωγικού φορεί και βεβαίω να πάρουμε το νήμα από τον διάλογο, τον πλατή διάλογο με την κοινωνία των πολιτών για την προαναγγελθήσα συνταγματική αναθεώρηση και να προχωρήσουμε τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Ο δρόμος λοιπόν είναι μπροστά μας, η κοινωνία μας παρακολουθεί, οι πολίτες έχουν υψηλές προσδοκίες και είμαι βέβαιος ότι δεν θα τις διαψεύσουμε. Καλή χρονιά λοιπόν και καλή δουλειά.